Γιορτάζουμε τον Άγιό μας σε συνδυασμό με την παρουσία του Ιδρύματος, του Αγίου Κυπριανού, του ομονίμου Ιδρύματος, που έκλεισε πια 22 χρόνια λειτουργίας και πέρασαν μέσα από αυτό 1160 άτομα από τότε που άρχισε να λειτουργεί. Είναι ένας αριθμός που μας προκαλεί να ελέγξουμε τον εαυτό μας πόσο δείξαμε αγάπη. Για αδικαιολόγητη κολυσιεργία και καθυστέρηση στη λειτουργία του νέου Ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων στον Άγιο Κυπριανό, έκανε λόγο ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Ο Μητροπολίτης βρέθηκε στο γυροκομείο προκειμένου να τελέσει θεία λειτουργία ανήμερα της εορτής του Ιερομάρτυρος Κυπριανού, καθώς πανηγυρίζει το ομώνυμο παρεκκλήσιο του Σταυριδίου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων, το οποίο βρίσκεται στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Μάκρης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Μητροπολίτης, ενώ από την πλευρά της Μητρόπολης έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, υπάρχει μια καθυστέρηση αναφορικά με την ηλεκτροδότηση των κτηρίων καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων. Κάλεσε δε τους αρμόδιους φορείς να συνδράμουν προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η αδικαιολόγητη, όπως τόνισε, καθυστέρηση. Οι καινούργιες εγκαταστάσεις, όπως τις βλέπετε, είναι στο παραπέντε. Δηλαδή, έχει τελειώσει η διαδικασία της αναθέσεως του διαγωνισμού για την ανάθεση σε εταιρείες του εσωτερικού εξοπλισμού. Πληροφορήθηκα ότι μετέχουν 11 εταιρείες και συνολικά άνθρωποι που ασχολούνται με τα είδη που θέλει μέσα ο χώρος. Εκείνο τώρα που υπάρχει μια δυσλειτουργία, και γι' αυτό παρακαλώ πολύ τις τεχνικές υπηρεσίες εδώ της αντιπεριφέρειας να ξεπεράσουν μια κολυσιεργία που εμφανίζουν το τελευταίο διάστημα και με στενοχωρεί πάρα πολύ. Ενώ υπέγραψα, όπως μου ζήτησαν, και με τη ΔΔΕ και με τη ΔΕΗ οτιδήποτε απαιτείτο, τώρα υπάρχει μια δυσκολία στο να συνεννοηθούν οι υπηρεσίες με τον υπεργολάβο για δύο απλά πράγματα. Να καθαρίσει πρώτα-πρώτα ο χώρος, γιατί θα αρχίσει μετά η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Είναι τα πουρνάρια και τα χόρτα ίσα με μένα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτη εικόνα, στο ύψος εννοώ. Και θέλουμε ακόμα να συνδέσουν το ηλεκτρικό προκειμένου επίσημα, θα καλέσω και τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, να πατήσουμε το κουμπί και να ηλεκτροδοτηθεί το κτίριο. Είμαστε εμείς κατά πάντα έτοιμοι ως φορείς λειτουργίας. Μένει η Αντιπεριφέρεια εδώ και οι τεχνικές μας υπηρεσίες να ξεπεράσουν αυτήν την αδικαιολόγητη, κατά τη γνώμη μου, κολυσιεργία και αργοπορία. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα, ώστε να προχωρήσουμε. Έχω μια ελπίδα, τουλάχιστον με το νέο έτος, το 18, να μπορέσουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να το λειτουργούμε. Πρώτο Θεός.